Υπό το φόβο της ραδιενέργειας σε περίπτωση ενός πολεμικού ατυχήματος, αρκετοί πολίτες κινητοποιήθηκαν τόσο σε επίπεδο Ευρώπης όσο και σε επίπεδο Ελλάδας. Συγκεκριμένα, αρκετοί ήταν αυτοί που επισκέφθηκαν φαρμακεία, είτε για να προμηθευτούν σκευάσματα ιωδίου, είτε για να ρωτήσουν τους φαρμακοποιούς κατά πόσο μπορούν αυτά τα σκευάσματα να προστατέψουν από ένα τέτοιο συμβάν. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας ενημερώνονται μέσω του ίντερνετ ότι είναι το καλύτερο αντίδοτο σε περίπτωση πυρηνικής εισβολής, πυρηνικής έκρηξης. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Με στόχο να διαλευκανθεί το τοπίο γύρω από τα σχετικά δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση. Ειδικότερα, ο Σύλλογος επισημαίνει πως τα σκευάσματα που κυκλοφορούν δεν είναι κατάλληλα για τη ραδιενέργεια, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να μην τα ζητούν σε φαρμακεία. Δεν θα πρέπει κανένας απολύτως να τα ζητάει από το φαρμακείο από μόνος του, γιατί είναι ιώδιο σε πολύ υψηλές δόσεις, το οποίο χωρίς ιατρική παρακολούθηση και επίβλεψη μπορεί να καταστρέψει το θυροειδή μας, να μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην υγεία μας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παίζουμε με αυτά τα ζητήματα. Τα σκευάσματα ιωδίου που κυκλοφορούν στην Ελλάδα αποτελούν συμπληρώματα διατροφής και έχουν πολύ χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ιώδιο. Συγκεκριμένα, η περιεκτικότητα είναι έως και 500 φορές μικρότερη από τις δόσεις εκείνες τις οποίες αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι πρέπει να χορηγηθούν σε περίπτωση ραδιενεργού ατυχήματος. Ο κόσμος καλό θα είναι να ενημερώνεται από τον γιατρό και το φαρμακοποιό του κατά πόσο πρέπει να το πάρει ή όχι. Η έλλειψη αυτή που έχει δημιουργηθεί πιθανόν να ληφθεί σε κάποιους ανθρώπους που μπορεί και να το έχουν ανάγκη και θα έπρεπε να το πάρουν. Πάντως, στην περίπτωση τέτοιου συμβάντος, αρμόδιες είναι οι εθνικές αρχές υγείας κάθε χώρας για να αποφασίσουν αν θα πρέπει να χορηγήσουν σκευάσματα ιωδίου, καθώς και για τις ακριβείς δόσεις ανά ηλικιακή ομάδα, όπως για την έναρξη και τη διάρκεια της προληπτικής αγωγής.